Έως και σε 240 δόσεις θα μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τους Δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επιβεβαιωμένα έχουν πληγεί από την πανδημία. Με τις νέες διορθώσεις στην αρχική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερες διευκολύνσεις. Όπου στην εφάπαξ καταβολή θα έχουμε μείωση όλων των προσαυξήσεων και των προστήμων στα ποσά αυτά, αλλά αν επιλέξουν οι δικαιούχοι της ρύθμισης αυτής να ενταχθούν σε δόσεις, θα έχουν περικοπές μέχρι και το 50% των προσαυξήσεων. Δεν μπορούμε να κρύψουμε την ικανοποίησή μας, διότι από το Σεπτέμβριο του 2020, μέσα σε μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων και μέτρων, την οποία στείλαμε στα αρμόδια Υπουργεία, μέσα στις 29 αυτές προτάσεις ήταν και οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο. Για ποσά τα οποία βεβαιώνονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι τις 30 Ιουνίου, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε 100 δόσεις. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, άνεργοι αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν. Λειτουργεί πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, χανια.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ή υπηρεσίες ή εξυπηρέτηση. Και διαλέγοντας το link, ακολουθώντας το link που αναφέρεται στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, όλα αυτοματοποιημένα, χωρίς τη φυσική παρουσία στην οικονομική υπηρεσία, θα μπορούν να ολοκληρώνονται το αίτημα, αλλά και η εκαθάριση και η δυνατότητα καταβολής των δόσεων. Διπλασιάζεται ο αριθμός δόσεων που υπήρχε μέχρι χτες. Η δυνατότητα μέχρι χτες λοιπόν ήταν 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις να γίνουν σε 120 δόσεις. Αυτός ο αριθμός διπλασιάζεται σε 240 δόσεις, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Για τη ρύθμιση των 420 δόσεων για οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας ότι το μέτρο είναι άδικο. Προβλέπεται ωστόσο η δυνατότητα για κούρεμα κεφαλαίου εφόσον αυτό αποφασίσει ο συμβιβασμός μεταξύ των μέρων, ενώ οι ρυθμίσεις θα γίνονται πλέον αυτόματα.